Καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Μαρινέλη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Σας καλωσορίζουμε στη Σέντρα για αυτή τη συνέντευξη. Θέλουμε καταρχήν να μας πείτε το βασικότερο της δράσης και το σκοπό αυτής της Ένωσης Στρατιωτικών. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας προσωπικά και τη Σέντρα. Πριν αναφερθώ σε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα και εδώ, αν και το έχουμε εκφράσει και δημόσια, να για ακόμη μία φορά να εκφράσουμε την οντύνη μας για το θάνατο του συναδέλφου μας του υπολογαγού την Όφη του Γαβριλίδη. Η οικογένειά μας είναι φτωχότερη. Ήταν κάτι που μας συμπληρώνει σε όλους αυτές τις μέρες. Τώρα, για να προχωρήσουμε στο κύριο σκοπό της Ένωσης Στρατιωτικών Καστοριάς, είναι η αντιμετώπιση των τόσων προβλημάτων, των εργασιακών κυρίως προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην περιοχή. Όπως βέβαια και όλες οι ενώσεις, αυτό το σκοπό έχουν την κοινή αντιμετώπιση των τόσων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Παράλληλα, βέβαια, πραγματοποιούμε και δράσεις, γιατί είναι κάτι που το προβλέπει και το καταστατικό μας. Όπως το να κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις ή οτιδήποτε άλλο, γιατί θέλουμε μέσα σε όλα τα υπόλοιπα να στεκόμαστε και δίπλα από την οικογένεια του συναδέλφου. Όχι αποκλειστικά και μόνο για τα εργασιακά θέματα. Θέλουμε ο συνάδελφος να νιώθει δίπλα την ένωσή του και στην καθημερινότητά του και η οικογένειά του και τα παιδιά του, ούτως ώστε να μπορεί να βοηθηθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή θέμα αντιμετωπίζει και να βελτιώνει την καθημερινότητά του. Και εκτός αυτού, βλέπουμε και κάποιες ενοδοσίες που διοργανώνεται ή ενημερωτικές. Στον ένα χρόνο που έχουμε ήδη. Στον ένα χρόνο που λειτουργεί η Ένωση, έχουμε δημιουργήσει πραγματικά σύλλογο εθελοντών ομάδων με την επωνυμία της Ένωσής μας. Mm-hmm. Κάτι πολύ σημαντικό. Χτες κιόλας πραγματοποιήσαμε την τρίτη αιμοδοσία κατά σειρά. Έχουν συγκεντρωθεί, αν δεν κάνω λάθος, περίπου σε αυτές τις τρεις αιμοδοσίες 60 και παραπάνω φιλελευθερία. Από τις οποίες μέσα στο 2017 καλύψαμε όλες τις ανάγκες των συναδέλφων, ό,τι χρειάστηκαν. Και θα συνεχίσουμε βέβαια να πραγματοποιούμε αιμοδοσίες για να μεγαλώνουμε το απόθεμά μας. Δημιουργήσαμε διαδρομική βιβλιοθήκη στον χώρο των γραφείων της Ένωσης μας, με βιβλία, τίτλους βιβλίων και για παιδιά και για μεγάλους, όλου του φάσματος, που μπορεί οι συνάδελφοι να έρχονται να δανείζονται βιβλία για να τα διαβάζουν. Αλλά και οι οικογένειές τους. Είναι πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Κάναμε την παρουσίαση των βιβλίων του στρατηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με ένα αποστρατεία του Μανώλη του Σφαγιανάκη, για την ενημέρωση και της τοπικής κοινωνίας. Γιατί ήταν μια ανοιχτή εκδήλωση. Ήταν ανοιχτή εκδήλωση για τον κόσμο. Ο ρόλος των στρατηγικών, οι στρατηγικοί στέκονται πάντα δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με πολλές μορφές. Είτε ακόμα και σε φυσικές καταστροφές, στο μεταναστευτικό έχουν αναλάβει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Ενημερώσαμε λοιπόν και τον κόσμο και την τοπική κοινωνία από τον καθήλυν πιστεύω αρμόδιο για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσουν τα παιδιά στο διαδίκτυο και τη σωστή χρήση του διαδικτύου τα παιδιά. Κάναμε επίσης μια εκδήλωση. Και οφείλουμε να διακόψουμε να επισημάνουμε ότι ήταν μια πραγματικά επιτυχημένη εκδήλωση, επειδή πραγματοποιήθηκε εδώ στην Καστοριά, φυσικά στο Άργος Οριστικό. Υπήρξε τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο και από απλούς πολίτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κόσμο που ανταποκρίνεται στις εκδηλώσεις και στις δράσεις μας, αλλά φυσικά και τον στρατηγό που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και στις εκδηλώσεις ψυχολογίας. Κάναμε εκδήλωση για τη σχολική ετοιμότητα μετάβαση στο δημοτικό σχολείο, όπου ενημερώθηκαν οι γονείς από την ψυχολόγο, από την λογοθεραπεύτρια, συγγνώμη, την κυρία Στέλλα Ζαντίδου και τον ψυχολόγο, τον κύριο Ελευθέριο Κομπατσιέρη, για τα παιδάκια που μεταβαίνουν από το νηπιαγωγείο, που είναι η μεγαλύτερη μετάβαση για ένα παιδί στο σχολικό πλέον περιβάλλον, το κυρίως σχολικό περιβάλλον. Κάναμε δωρεάν τεστ ΠΑΠ σε συνεργασία με το Επίτροπο Υγείας του Άργους Οριστικού για τις γυναίκες των συναδέλφων, αλλά και τις συναδέλφισσες, και δωρεάν μαστογραφία σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για τις γυναίκες, και θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε. Ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο φάσμα που ξεφεύγει από το στενό, αυτό που ο κόσμος αντιλαμβάνεται ως στρατό, ως μια κλειστή ομάδα εργαζομένων. Δηλαδή αυτό το άνοιγμα προς την κοινωνία και το δούνε και λαβήν μεταξύ σας και μεταξύ των απλών πολιτών. Πάντα η στρατηγική ήταν δίπλα στις τοπικές κοινωνίες. Ήταν, είναι και θα είναι, θα εξακολουθήσουμε να είναι. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, και αυτό το σκοπό έχουν και οι δράσεις, αλλά είναι άλλωστε κάτι που το γράφει και το καταστατικό μας. Πέρα δηλαδή από τους, από τα μέσα για τους σκοπούς της Ένωσης, ο σκοπός είναι και η εξύψωση
του επαγγελματικού, εργασιακού, κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου των στρατιωτικών που δουλεύουν στην περιοχή. Ναι. Και από την πρώτη στιγμή που ιδρυθήκαμε, το καταστατικό μας το ακολουθούμε σαν Ευαγγέλιο. Να ρωτήσουμε, κύριε Μαρινέλη, και βάσει όλα αυτά που είπατε, πόσα μέλη αριθμεί σήμερα η Ένωση, περίπου τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβή αριθμό. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί βλέπουμε ότι οι συνάδελφοι ανταποκρίνονται. Είναι εγγεγραμμένο αριθμό, ακριβή δεν θα σας πω. Θα σας πω ότι είναι το 90% των υπηρετούντων στην περιοχή. Αυτό είναι κάτι που μας δίνει και κουράγιο και ικανοποίηση και μας δίνει φυσικά δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας. Ρωτήσω, πώς να το πούμε, να πούμε ότι ουσιαστικά αποτελείται ένα συνδικαλιστικό εντός εκδός εολικών όργανων. Υπάρχει κάποιος φόβος για κάποιον στρατιωτικό λόγω της θέσης και λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος να ενταχθεί σε μια τέτοια ένωση? Θα προτιμούσα το συλλογική έκφραση από τον όρο συνδικαλισμό. Γιατί κακά τα ψέματα στην ελληνική κοινωνία ο συνδικαλισμός σε μεγάλη μερίδα του κόσμου έχει καταδικαστεί. Ναι, έχει παρεξηγηθεί λόγω και πρακτικών που ακολούθησαν άλλοι κλάδοι του δημοσίου, οι συνδικαλιστικοί του φορείς. Ο στρατηγός δεν είναι συνδικαλιστής, δεν είναι ούτε επαγγελματίας συνδικαλιστής. Έχει όμως προβλήματα ως εργαζόμενος και αυτά έπρεπε να τα μπορεί να τα εκφράζει συλλογικά. Αυτό αναγνώρισε ο νομοθέτης, γι' αυτό δημιουργηθήκαμε. Οπωσδήποτε κάτι καινοτόμο και καινούργιο, ως ορισμένος μπορεί να προκαλέσει φόβο. Γι' αυτό εμείς κάνουμε όλους τους συναδέλφους, ακόμα και τους ελάχιστους αναπομείναντες, να ενημερωθούν. Λειτουργούμε τα γραφεία μας εδώ στο Στρατοπέδιο του Δρακοπούλου κάθε Τετάρτη 6 με 8, να ενημερωθούν τους σκοπούς για τις δράσεις και όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που μας απασχολούν. Διάσπαρτες φωνές ο καθένας μόνος του. Είναι λογικό ότι δεν μπορεί να πετύχει τίποτα. Την καθημερινότητά μας μόνο όλοι μαζί μπορούμε να την αλλάξουμε. Μαγικό ραβδί δεν υπάρχει. Τα προβλήματα όλα μαζί να επιληθούν συσσωρευμένα προβλήματα ετών μέσα σε μια νύχτα δεν γίνεται. Σιγά σιγά, με υπομονή, επιμονή, παρησία, τα καταθέτουμε τις προτάσεις μας για όλα αυτά τα προβλήματα που μας απασχολούν και περιμένουμε και την ανταπόκριση της πολιτείας στην επίλυσή τους. Όχι μόνο την ηθική, όχι μόνο ηθικά μας ικανοποιεί η πολιτεία, αλλά και υλικά να μπορέσει είναι στις δυνατότητές της να επιλύει τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στρατιώτες. Σκόπευα να το ρωτήσω παρακάτω στη συνέχεια τη συνέντευξη, αλλά επειδή το αναφέρατε, να δούμε λίγο τα προβλήματα των στρατιωτικών σε γενικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό που μας ενδιαφέρει εδώ λόγω της περιοχής μας. Τα κυριότερα προβλήματα σε γενικό επίπεδο είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά όμως τα σοβαρότερα προβλήματα σε γενικό επίπεδο θεωρώ ότι είναι το να σταματάνε οι μεταθέσεις μετά τα 25 έτη υπηρεσίας. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει εργασιακά ο βίος όλων των ανθρώπων. Έχει παραταθεί ο βίος. Μιλάμε ότι ο στρατιωτικός θα υπηρετεί για 40 χρόνια στην υπηρεσία. Είναι, νομίζουμε, απολύτως λογικό κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος μετά τα 25 χρόνια να μπορεί να πηγαίνει στο σπίτι του για τον υπόλοιπο του εργασιακού του βίου, να μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειας του και να σταματήσει η μετάθεση από το ένα μέρος στο άλλο. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί. Έχουμε καταθέσει και εμείς και τις δικές μας απόψεις, αλλά και η Ομοσπονδία, την πρότασή της. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε την πλήρη συμμόρφωση στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του 2012. Έχουμε λάβει το 50% από αυτή την απόφαση. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί ότι θα το υλοποιήσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί. Ακόμα περιμένουμε. Ένα σημαντικό θέμα επίσης που απασχολεί αφορά κυρίως τους υπαξιωματικούς που προέρχονται από το θεσμό των ΕΝΘ, που είναι το θεσμό των ΕΝΘ και ΕΠΟΠ, που είναι οι αυταπάγγελτοι από στρατεία τους λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας στον κατεχόμενο βαθμό 50 ετών για τους υπαξιωματικούς και 54 για τους αποσπιστές. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι που πρέπει απαραίτητα να αλλάξει. Να υπάρχει επιλογή δηλαδή, εφόσον ο συνάδελφος το επιθυμεί, να μπορεί να μείνει μέχρι τα 58. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, να βγει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στο στρατό στα 27 και να βγει 22 με 25 χρόνια, δεν είναι το θέμα αν θα λάβει σύνταξη, αν θα εκδηλωθεί αυτά πάντα, αλλά και τι σύνταξη θα βγάλει, αν μπορεί αυτή η σύνταξη να ζήσει. Αυτά είναι, πιστεύω, ενδεικτικά τρία από τα κυριότερα κέρια. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά. Εμείς, ως πρωτοβάθμιο σωματείο, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και για αυτά τα θέματα, αλλά και για άλλα θέματα, όπως είναι ο αριθμός εκτέλεσης των υπηρεσιών, να είναι σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας, π.χ. με τον κατεχόμενο βαθμό.
Έχουμε καταθέσει και την παραμετροποίηση των κριτηρίων καταθέσεων πρόταση. Για τον παραθερισμό, για να αλλάξει μοριοδότηση στον παραθερισμό στα ΚΑΙ των συναδελφών, τόσο ώστε να μην υπάρχουν κάποιες αδικίες. Δηλαδή, ακόμα και για δευτερεύοντα ζητήματα, καταθέτουμε διαρκώς τις προτάσεις μας. Σε τοπικό επίπεδο, μια και αναφερθήκατε, λύθηκε ένα θέμα που απασχολούσε και εδώ τους στρατηγικούς περιοχής με τη νέα υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις. Αλλά άλλαξε η μοριοδότηση της περιοχής, ήταν από τις χαμηλότερες. Πλέον είναι σε ένα λογικό επίπεδο. Δεν μπορώ να αναφερθώ συγκεκριμένα σε νούμερα, γιατί τα παραρτήματα είναι απόλυτα τη συγκεκριμένη διαταγή. Και αναμένουμε και την επίλυση στο θέμα μια μερίδα συναδέλφων που υπηρετούν στην περιοχή, που εργάζονται συνεχόμενα επί 48 και 72 ώρες, να εργάζονται στο 24ωρο, να ξεκουράζονται. Είναι κάτι που είναι εφικτό. Έχουμε κάνει την πρότασή μας. Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει και να λειτουργήσει. Λειτουργούσε παλιότερα με επιτυχία και μπορεί να λειτουργήσει ούτως ώστε να ξεκουράζονται αυτοί οι άνθρωποι περισσότερο και να μην δημιουργούνται και θέματα με τις οικογένειές τους λόγω των πολλών ερωμαχουσίες. Φαντάζομαι και για να αποδίδουν και καλύτερα στην εργασία τους. Είναι και από φυσικά. Να ρωτήσω, αναφερθήκατε στην Ομοσπονδία, υπάρχει αντιπροσώπηση προφανώς, πόσοι... Ναι, πρόσφατα είχαμε... Αν μπορούμε να δώσουμε αριθμό, φαντάζομαι μπορούμε λόγω. Πρόσφατα είχαμε και τις εκλογές στην Ένωση. Η Ένωση Καστοριάς εξέλεξε 5 αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία, στην Παραλήνη Ομοσπονδία. Αυτό δείχνει κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, και τη δυναμική της Ένωσης, τη μαζική συμμετοχή που είχαμε στις κάλπες, καθώς είναι ποσόστοση οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται. Και είναι κάτι το οποίο επίσης μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση η μαζική προσέλευση των συναδέλφων στις αχαιρεσίες που είχαν την τελευταία του Δεκεμβρίου. Να ρωτήσω, γιατί δεν γνωρίζω και εγώ ακριβώς, είπατε 5 σε σύνολο, αν μπορώ να πούμε για να γνωρίζει και ο κόσμος η αντιπροσώπηση. Το σύνολο κάθε, βγαίνει, η αντιπροσώπηση της κάθε ένωσης βγαίνει σύμφωνα με τον αριθμό των μελών και σύμφωνα με τον κόσμο που ήρθε να ψηφίσει. Είναι να λάβει μέρος στην ψηφοφορία. Δεν μπορώ να πω εγώ γενικό σύνολο, γιατί στις άλλες ενώσεις δεν γνωρίζω τα μέλη. Ωραία. Και δεν γνωρίζω πόσοι ψήφισαν. Ωραία. Κρατάμε πάντως ότι είναι ένας σημαντικός αριθμός για μια περιοχή ναι. όπως η δική μας. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Είναι αρκετά μεγάλος για την περιοχή. Ωραία. Οι στόχοι για το 2018. Οι στόχοι για το 2018 είναι, θα επικεντρωθούμε στα προβλήματα που σου προανέφερα. Θα διεκδικήσουμε ακόμα πιο δυναμικά την επίλυσή τους. Περιμένουμε από τα μέλη μας να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Θα ήθελα βέβαια σε αυτό το σημείο να τους ευχαριστήσω και για τη στήριξη που μας δίνουν. Περιμένουμε τις προτάσεις τους για να τις προωθήσουμε στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για την επίλυσή τους. Θα συνεχίσουμε τις δράσεις που αφορούν τις οικογένειες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω και να ευχαριστώ στον εμπορικό κόσμο της Καστοριάς για τις πολλές προσφορές που έχουμε σε καταστήματα και φορείς. Θα συνεχίσουμε τις δράσεις που αφορούν τις οικογένειες αλλά και την τοπική κοινωνία. Ήδη προγραμματίζουμε τις επόμενες. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένη, γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια ακόμα σε ημερομηνία ναι. ή το τι θα περιλαμβάνει αυτή. Όταν οριστικοποιηθεί με νεότερα δελτία τύπου, φυσικά και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την αιμοδοσία, όπως. Αυτό θα ρωτούσα. Α πούμε, οι αιμοδοσίες, η βιβλιοθήκη που έχετε φτιάξει. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ήδη έχουμε καταθέσει και δύο αιτήματα στο Δήμο Καστοριάς και στο Δήμο Βάρου Χριστιανού για δωρεά βιβλίων προς τη δακτυλική βιβλιοθήκη της Ένωσής μας από τα διπλότυπα που υπάρχουν, από αντίγραφα που υπάρχουν και στις δύο δημοτικές βιβλιοθήκες. Περιμένουμε την απάντηση. Ευελπιστούμε ότι θα είναι και θετική για να την εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο, μέρα με τη μέρα, εμπλουτίζεται. Κύριε Μαρινέλη, και αυτό ήταν κάτι που ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει συνεργασία, υπάρχει προφανώς, είναι καλή, είναι θερμή η συνεργασία με τους δημάρχους των δημοκρατών του πόλεμου. Είναι, μπορώ να πω, άριστη συνεργασία, όχι μόνο με τους όλους τους θεσμικούς φορείς της περιοχής. Και θέλω να τους ευχαριστήσω αυτό και τις βουλευτές της περιοχής και της ΔΕΗ και τους δημάρχους και τον κύριο τον Περιφερειάρχη της Καστοριάς, στον Δήμο Άργος Οριστικού, άλλωστε μετά τη συνάντηση καθιερώθηκε και υπάλληλος εξυπηρέτησης του στρατηγικού, γιατί περισσότεροι συνάδελφοι μένουν στο Δήμο Άργος Οριστικού. Ναι, ναι, είναι όπως. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία. Αγαστή και πιστεύω ότι θα, και στο μέλλον θα είναι το ίδιο και ακόμα καλύτερα. Εκτός του καλού, το καλύτερο άλλωστε. Ωραία.
Να ρωτήσουμε, επειδή πολλοί κόσμοι αναρωτιέται, πέρα από τα δελτία τύπου που εσείς στέλνετε στα μέσα ενημέρωσης, ναι, δεν βλέπουμε κάποια δραστηριότητα, ας πούμε, στα social media, στο Facebook ή στο Twitter, ή δεν βρίσκουμε μια δική σας σελίδα? Όλα τα δελτία τύπου και όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται στην επίσημη σελίδα της Ομοσπονδίας και στις σελίδες που διατηρεί στα social media η Ομοσπονδία. Είναι κάτι που το προβλέπει ο νόμος. Αλλά σαν ένωση, αυτό ήθελα να πω. Σαν ένωση, απαγορεύει ο νόμος τα πρωτοβάθμια σωματεία να έχουν δικές τους σελίδες στο διαδίκτυο. Φυσικά ο καθένας, εγώ προσωπικά ας πούμε, τα αναδημοσιεύω μετά στο προσωπικό μου λογαριασμό. Αλλά επίσημα να έχει ένωση Καστοριάς, τηρούμε τον νόμο όπως ο νόμος γράφει. Και δεν έχουμε σελίδα δική μας στα social media ή στο διαδίκτυο. Φυσικά όλοι οι συνάδελφοι είναι πολύ εύκολο, ενημερώνονται για τα πάντα, είτε διαζώσεις, είτε στα γραφεία μας, είτε στα θεσμικά όργανα, στις γενικές συνελεύσεις της ενημερώσεις και φυσικά το διαδίκτυο, καθημερινά, οτιδήποτε μπορούμε να το βάλουμε, οτιδήποτε δημοσιεύουμε, το βλέπουν είτε μέσω της Ομοσπονδίας, είτε αναδημοσίευση που γίνεται από την Ομοσπονδία και από το δικό σας site, στα τοπικά, μέσα ενημέρωσης. Δεν νομίζω ότι δημιουργείται κενό στην ενημέρωση με το να μην έχει το κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο δική του σελίδα στο διαδίκτυο. Καθαρά για λόγους ενημέρωσης, τα δελτία τύπου και οι ανακοινώσεις ορθώς υπάρχουν μέσω της Ομοσπονδίας κατά την προσωπική μου γνώμη. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα θέματα επιλύονται με την παρουσία του μέλου στα θεσμικά του όργανα του σωματείου. Όχι με διαδικτυακές, δεν πιστεύω ότι προσφέρουν κάτι διαδικτυακές συζητήσεις ή σχόλια. Δεν επιλύουν προβλήματα, αντίθετα μπορεί να οξύνουν προβλήματα. Ναι, δεν βοηθάνε αυτό. Δεν βοηθάνε. Όχι μόνο στο δικό σας κλάδο. Παντού. Πιστεύω ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι. Ένα σχολιασμό ή μια πρόταση που θα γίνει μέσω ενός σχολιασμού στο διαδίκτυο ή οποιοδήποτε μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό και εμείς καλούμε διαρκώς και το θέμα να τονίσω αυτά τα μέλη μας. Είτε να καταθέτουν τις προτάσεις, είτε να συμμετέχουν μαζικά, και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής έχουμε ανταπόκριση σε αυτό, στα θεσμικά όργανα, στην έκτακτη, στην τακτική γενική συνέλευση, στις ενημερώσεις, προσωπικά, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία που μου δίνεται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους συνεργάτες και συνομιπόρους αυτή την προσπάθεια, όπως και όλα τα μέλη μας. Και κλείνοντας, επειδή θα μας δουν αρκετοί Καστοριανοί, είμαστε σε μια κριτική περιοχή, να νιώθουμε ασφαλείς πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο στρατός είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις στη συνείδηση του κόσμου. Και φυσικά να νιώθει ασφαλής ο κόσμος, γι' αυτό είμαστε, για να προασπίζουμε την ελευθερία της πατρίδας και την ασφάλεια της πατρίδας. Κύριε Μανέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το βήμα που δώσατε στην Ένωση Καστοριάς, όχι σε μένα.